Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Τρίτη είστε στην εκπομπή Ευθέως εδώ στην Atlas Τηλεόραση. Καλεσμένη μας απόψε είναι η κυρία Κούλα Γιαννακίδου, πρώην Γενική Γραμματέας Αθλητισμού, την περίοδο 2012-2015, αν δεν τα λέω στα κύρια Γιαννακίδου, πολιτεύτρια με το ΠΑΣΟΚ στη Β' Θεσσαλονίκης, συντονίστρια του παραρτήματος Καλλιπάτηρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, πρώην προπονήτρια του τμήματος Στίβου στον Ερασιτέχνη Άρη, διακρίνεται για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την ευγένεια, το χαμηλό προφίλ, είναι διακριτική, μα πάνω απ' όλα πρωταθλήτρια. Κύριε Γιαννακίδου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά λόγια που είπατε για μένα. Μόνο που κάνετε μια μικρή παράληψη, ήμουν και προπονήτρια και στον ΠΑΟΚ. Πριν τον Άρη. Προπονήτρια λοιπόν και στον ΠΑΟΚ. Στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, βέβαια, στο τμήμα Στίβου πάντοτε, γιατί από εκεί προέρχομαι, από τις τάξεις του ΠΑΟΚ. Από μικρό κοριτσάκι ήμουν αθλήτρια στον ΠΑΟΚ. Κατάγομαι από την Νάουσα, από τη Μαρίνα Ναούσης. Αλλά τότε, ξέρετε, ο ΠΑΟΚ είχε καλό τμήμα Στίβου, όπως και ο Ηρακλής. Και μάλιστα ο Ηρακλής πρωταγωνιστούσε στους άνδρες στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Και ο Άρης, βέβαια. Και ο ΒΑΟ. Και τότε η οικογένεια ΠΑΟΚτζίδικη, μικρή εγώ μαθήτρια γυμνασίου, με έγραψε ο μπαμπάς στον ΠΑΟΚ και πήγαινε ερχόμουν και έκανα προπονήσεις. Και αργότερα φυσικά ανέλαβα και την προπόνηση του τμήματος Στίβου για λίγο χρονικό διάστημα και μετά μεταπήδησα στο Στίβο του Άρη, όπου κερδίσαμε και πανελλήνια πρωταθλήματα. Από το Στίβο του αθλητισμού λοιπόν, στο Στίβο της πολιτικής, όπως πολλοί παλιοί συναθλητές σας. Είναι φυσικό επακόλουθο η ενασχόληση ενός αθλητή με αναγνωρισιμότητα με την πολιτική? Το φυσικό επακόλουθο θα ήθελα λίγο να το αναλύσουμε. Να σας πω ότι η άποψη δική μου είναι η εξής. Δεν μου αρέσει επειδή κάποιος είναι γνωστός και έγινε γνωστός κυρίως μέσα από την τηλεόραση. Ντε και καλά θα μπορεί να είναι πολιτικός και να δουλέψει στα κοινά. Όμως δεν αποκλείεται κιόλας. Τι θέλω να πω με αυτό έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική να έχει πράγματα να δώσει. Σαφώς πιστεύω ότι όταν κάποιος έχει δουλέψει, έχει μεγαλώσει, έχει μπει στο στίβο της ζωής και έχει δουλέψει και έχει αποκομίσει εμπειρίες, μετά βέβαια αφού τελείωσε σπουδές και έχει μορφωθεί και όλα αυτά, σαφώς έχει πάρα πολύ καλές εμπειρίες έχει και μπορεί να πιστεύω να δώσει πάρα πολλά. Δεν πιστεύω στο ότι κάποιος είναι αστέρας γιατί εμφανίστηκε 100 φορές στην τηλεόραση, έγινε όνομα αναγνωρίσιμο και έτσι σαν φυσικό επακόλουθο παίρνει ψήφους στις εκλογές και εκλέγεται. Εδώ μπορεί, εάν αξίζει και έχει πραγματικά προσόντα, να το δούμε μετά στην πορεία του, αλλά μπορεί να είναι και φελός και να μην κάνει τίποτε. Απλά και μόνο να είναι ένα όνομα το οποίο είναι αναγνωρίσιμο και έτσι πήρε ψήφους. Δεν πιστεύω σε αυτά τα άτομα. Πιστεύω σε αυτούς οι οποίοι έχουν βιογραφικό και έχουν αποδείξει για κάποια χρόνια ότι δεν δουλεύουν πολύ, δεν φοβούνται τη δουλειά, δεν φοβούνται να παίρνουν αποφάσεις, έχουν καθαρό λόγο και καθαρό έργο. Σε αυτούς πιστεύω κυρίως. Το βιογραφικό δεν είναι και το πιο σημαντικό κλειδί, αν θέλετε, στον δρόμο προς την επιτυχία? Για μένα ναι. Για μένα ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Δεν ξέρω, κάποιοι το ακούν και λίγο και μου λένε ναι εντάξει το βιογραφικό, αλλά μόνο το βιογραφικό. Υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα κοινά. Ναι, εάν δεν μπορούν και δεν θέλουν είναι δική τους επιλογή. Αλλά εγώ μιλάω για ένα βιογραφικό, όχι μόνο για τις σπουδές που έχει κάνει κάποιος, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για μένα, αλλά και για την όλη του πορεία, όλη του τη στάση ζωής, την κοινωνία. Πώς πορεύτηκε, πρέπει να το βλέπουμε αυτό. Όταν βλέπω εγώ υποψήφιος κάπου, αμέσως κοιτάζω το βιογραφικό. Το πρώτο πράγμα που κοιτάζω είναι να δω τι βιογραφικό έχει, τι σπουδές έκανε, πού δούλεψε και αν μπορώ να ρωτήσω και μερικούς ανθρώπους που πιθανώς γνωρίζουν να μου πούνε πώς συμπεριφερότανε στη δουλειά, τι έργο παρήγαγε, αν ήταν δουλευταράς, αυτό που λέμε δουλευταράς, να δουλεύει και όχι να χρησιμοποιεί τον τίτλο που έχει πάρει για προσωπικό του όφελος ή και μόνο για να κοκορεύεται. Ας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Πιστεύω δηλαδή στο τι έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει κυρίως μέσα από τις σπουδές του, τη δουλειά του, το χαρακτήρα του, τις εμπειρίες του και κυρίως μέσα από το έργο το οποίο έχει αφήσει πίσω του. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Μιλήσατε για έργο που έχει αφήσει κάποιος πίσω του. Εσείς περάσατε τη θέση ευθύνης της Γενικής Γραμματέως Αθλητισμού.
Ποια είναι τα λάθη που έχετε εντοπίσει στον τρόπο άσκησης εξουσίας και γενικότερα στη δημόσια διοίκηση? Να σας πω και θα σας μιλήσω έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια. Πρώτη φορά μου την κάνουν αυτή την ερώτηση δημόσια. Δεν έχω πει, αλλά έχω σκεφτεί πάρα πολύ κι εγώ για τους 30 μήνες που βρέθηκα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τι έκανα, αν πέρασα καλά από εκεί, αν θα μπορούσα να κάνω περισσότερα πράγματα, αν έκανα κάποια πράγματα. Πολλές φορές προβληματίζομαι και λέω κυρίως αν θα μπορούσα να κάνω και δεν έκανα. Και θέλω να σας πω το εξής. Πραγματικά ευλογήθηκα να βρεθώ σε μια πολύ υψηλή θέση ευθύνης και ήταν για πρώτη φορά που γυναίκα κατέλαβε τέτοια θέση. Ξέρετε, κάποτε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επειδή χρηματοδοτείται η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με πάρα πολλά ποσά, η οποία μετά μοίραζε αυτά τα ποσά σε όλες τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων και είχε και την ευθύνη λειτουργίας όλων των σταδίων, των γηπέδων της χώρας, περνούσαν από τη Γενική Γραμματεία πάρα πολλά χρήματα. Οπότε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ήταν μια καλή και δυνατή θέση. Και φυσικά λογικό είναι πολλοί να θέλουν να περάσουν από αυτό. Έχτιζε και καριέρες υπό προϋποθέσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Βεβαίως. Όσο αφορά στο διαχείριση των χρημάτων. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς όμως την εποχή που πήγα εγώ ήταν πλέον σε περίοδο κρίσης. Χρήματα δεν υπήρχαν. Είχαν μειωθεί πάρα πολύ τα χρήματα που έδινε το Υπουργείο Οικονομικών στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και κατευθείαν έπεσα σε έναν βαθύ ωκεανό προβλημάτων από την πρώτη μέρα που ανέλαβα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βέβαια, είχαν αλλάξει και λίγο τα δεδομένα και ο Υφυπουργός Αθλητισμού είχε τις περισσότερες αρμοδιότητες. Είχαν αφαιρεθεί κάποιες αρμοδιότητες, κυρίως το οικονομικό κομμάτι, από τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Κυρίως το έργο μου ήταν διοικητικό. Στην διοίκηση, όχι μόνο των 520 ανθρώπων που εργάζονταν μέσα στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και των σταδίων, των γηπέδων, κλειστών είτε ανοιχτών, όπου βέβαια τα προβλήματα ήταν απίστευτα μεγάλα. Και ξέρετε κάτι, όταν έχει κανείς χρήματα, ό,τι πρόβλημα και να παρουσιαστεί σε έναν αθλητικό χώρο, είναι πάρα πολύ εύκολο να το λύσει, να παραγγείλει καινούργια υλικά, να δώσει σε εργολάβους δουλειές, να κάνουν και να λύσει τα προβλήματα. Όταν όμως δεν υπάρχουν χρήματα και τα προβλήματα είναι απίστευτα μεγάλα και τεράστια, τότε ναι, υπάρχει πρόβλημα. Εκείνο που έχω να πω για τη δική μου τη θητεία εκεί ήταν ότι από το πρωί που πήγαινα στο Υπουργείο μέχρι τις 12 το βράδυ, έμενα εκεί και με τους συνεργάτες μου, τους προϊσταμένους ή τους διευθυντές, τους οποίους πολλές φορές κρατούσα πέραν του ωραρίου της δουλειάς τους, προσπαθούσα να βοηθήσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Βέβαια, ο κόσμος θα κρίνει εάν και τι μπόρεσα να κάνω μέσα στα πλαίσια πάντοτε των αρμοδιοτήτων που είχα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να ακουστεί ότι ο Γενικός Γραμματέας δεν έκανε αυτό. Μα δεν ήταν στην αρμοδιότητα, ήταν στην αρμοδιότητα του Υπουργού. Δεν μπορούσε. Ο δικός μου ρόλος ήταν εισηγητικός. Εγώ έπρεπε να κάνω την εισήγηση προς τον Υπουργό. Η τελευταία υπογραφή και η πραγματοποίηση ήταν στον Υπουργό. Οπότε δεν μπορούσα να τελειώσω εγώ. Θα ήθελα, επομένως, να μπορούσα σε μια τέτοια θέση ευθύνης να είχα τις αρμοδιότητες τις περισσότερες, αυτό που λέμε να την τελειώσω τη δουλειά. Δηλαδή να ασχοληθώ με το πρόβλημα, να κάνω τις συσκέψεις μου με τους υψηλά ιστάμενους υπαλλήλους μέσα στην υπηρεσία, στο Υπουργείο, να ρωτήσω, να κάνω, να συλλέξω τις πληροφορίες με τους νομικούς συμβούλους, να το τελειώσω το θέμα, να το υπογράψω και να εκτελεστεί. Αυτήν δυστυχώς τη χαρά δεν την είχα. Έπρεπε να κάνω εισήγηση προς τον Υφυπουργό για να μπορέσει να προχωρήσει. Ναι. Επομένως, δεν ήταν ευθύνη δική μου να τελειώσουν κάποιες. Σας απογοήτευσε η δημόσια διοίκηση από αυτά που συναντήσατε? Εν μέρη, αλλιώς ναι. Τα περιμένατε δηλαδή και αλλιώς τα βρήκατε? Εν μέρη ναι, και να σας πω ότι επειδή έτυχε να είμαι κατά τη διάρκεια και της ελληνικής προεδρίας, όπου και είχα αναλάβει και την διοργάνωση όλων των υποχρεώσεων που είχε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με τη βοήθεια βέβαια του Υφυπουργού, πάντοτε θα το πω αυτό, είχα την αμέριστη συμπαράστασή του, αλλά ήταν ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και αυτό το έτρεξα, δηλαδή συνέχεια, όλο το εξάμηνο. Και εδώ διοργανώσαμε εκδηλώσεις και ημερίδες και συνέδρια στο Ζάπιο και στο εξωτερικό συμμετείχα συνεχώς. Ανά 15 μέρες ήμουν έξω παντού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης όπου δημιουργούνταν θέματα.
θέλω να πω ότι εκεί κατάλαβα ότι επειδή είχα να ασχοληθώ με πάρα πολλές τέτοιες διοργανώσεις, πώς υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι εύκολο να ξεπεραστούν, αλλά η γραφειοκρατία δεν τα αφήνει. Και αυτό είναι κάτι που αναγκάζει τον κόσμο να λέει, μα είναι δυνατόν πέρσι, πρόπερσι, πριν 3 χρόνια έγινε μία αίτηση, έγινε ένα αίτημα για κάποιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Δήμο. Και εκεί κυρίως υπάρχουν τα προβλήματα, γιατί υπήρξα και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Θέρμης και τα είχα ζήσει από κοντά. Και όμως ένα τόσο σοβαρό θέμα και δεν έχει λυθεί. Και πράγματι είναι κρίμα. Και πολλές φορές λέω είναι και ντροπή. Υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν και πρέπει να λύνονται άμεσα. Άμεσα, όχι την ίδια μέρα, αλλά τουλάχιστον σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κι όμως, δυστυχώς, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει, είναι ένας γίγαντας αυτή η γραφειοκρατία στο ελληνικό δημόσιο, και καλό θα είναι όσοι περνούν από τα Υπουργεία να προσπαθούν αυτή τη γραφειοκρατία να τη μειώσουν. Κάναμε τέτοιες προσπάθειες, δεν ξέρω κατά πόσο έχουν ευοδοθεί. Ξέρετε, υπάρχει ένα το εξής κακό πάντοτε, ότι όταν αλλάζουν κυβερνήσεις, αλλάζουν και διάφορες αποφάσεις μετά και σταματούν κάποια πράγματα που ξεκίνησαν να γίνονται σε σωστή κατεύθυνση, και αυτό είναι ένα λάθος. Μπορεί να αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά ο κρατικός μηχανισμός θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει, να έχει έναν τρόπο που λειτουργεί και δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Αυτό νομίζω ότι ακόμα υπάρχει. Υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια στο κράτος. Όμως υπάρχουν προβλήματα. Και αυτή η γραφειοκρατία ήταν κάτι το οποίο διαπίστωσα και σε άλλα υπουργεία. Σε αυτές τις διοργανώσεις που ερχόμουν σε επαφή και με τους άλλους υφυπουργούς ή γενικούς γραμματείς και συζητάγαμε, είχαμε τα ίδια προβλήματα ακριβώς. Πολλές φορές δηλαδή πράγματα τα οποία μπορούσαν να λυθούν σκοντάφτανε. Και μάλιστα να σας πω την αλήθεια ότι κάποια στιγμή είχα αποφασίσει και είπα, όταν θα μου λέει ένα υψηλό βαθμό στέλεχος στην υπηρεσία ότι ξέρετε κυρία Γενική, αυτό δεν γίνεται, είχα πει εγώ, ή είναι πολύ δύσκολο να γίνει ή θέλει πάρα πολύ χρόνο για να γίνει, εγώ είχα αποφασίσει και έλεγα όχι, γίνεται και γίνεται σήμερα το απόγευμα. Όχι αύριο. Και έτσι αναγκαζόνταν τα πράγματα να τρέχουν πιο πολύ και πράγματι είχε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αντί να γίνει σε ένα μήνα ή σε 20 μέρες, γινόταν σε 3 μέρες. Ξέρετε και την εμπειρία του προπονητή, μπορείτε να κατευθύνετε και διαφορετικά τα πράγματα. Μου το λέγανε ότι ήμουν προπονήτρια μέσα στην υπηρεσία. Ήθελα να γίνονται γρήγορα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί δεν πρέπει. Να το κάνουμε. Ποιος είναι ο λόγος. Πείτε μου, ποιος είναι ο λόγος. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να πάρω ένα τηλέφωνο στον υφυπουργό, να πάρω ένα τηλέφωνο σε έναν άλλο συνάδελφο από ένα άλλο υπουργείο. Αν κάτι δεν το ξέρουμε, να ρωτήσουμε, να δούμε αν έχουν έναν τρόπο που τον βρήκαν σε ένα άλλο υπουργείο, να μας το δείξουν και εμάς. Και όταν τα έλεγα αυτά, τότε με κοιτάγανε με ανοιχτό το στόμα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Έτσι είναι όμως. Πολλές οι διακρίσεις επίπεδο Ελλήνων αθλητών, λίγες όμως οι πολιτικές και σε επίπεδο κράτους. Τι θεωρείτε πως δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο τομέα, από τον οποίο άλλωστε προέρχεστε και τα γνωρίζετε εκ των έσω? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα πω το εξής, επειδή προέρχομαι και από την επαρχία, ότι η Ελλάδα και στις μεγάλες πόλεις αλλά και στην επαρχία έχει απίστευτα πολλά ταλέντα. Φυσικά ταλέντα σε όλα τα αθλήματα. Γι' αυτό και ακόμα και σε δύσκολες περιόδους όπου και οι υλικοτεχνικές υποδομές στους αθλητικούς χώρους ήταν ελάχιστες, βγήκανε μεγάλα ρεκόρ, βγήκαν μεγάλοι αθλητές. Κάποτε θυμάμαι, είχε έρθει ένας προπονητής από την Ουγγαρία στο Ακόντιο, γιατί γυμναζόμασταν στο Καφτατζόγλιο μαζί με τη Σοφία Τσακοράφα στον ακοντισμό. Ήταν η χρονιά που έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το χειμώνα είχε έρθει να μας βοηθήσει λίγο στην προπόνηση και κυρίως τη Σοφία για το Ακόντιο, ένας πολύ καλός προπονητής παγκόσμιας κλάσης από την Ουγγαρία. Και όταν μπήκαμε μέσα στα βάρη για να κάνουμε κάποιες ασκήσεις, τρόμαξε ο άνθρωπος και είδε μία αίθουσα με σπασμένα βάρη και σπασμένους πάγκους. Δεν ήταν σε τόσο καλή κατάσταση και τρόμαξε. Και μας είπαμε, είναι δυνατόν να γυμνάζεστε εδώ μια πρωταθλήτρια τέτοιου επίπεδου? Κι όμως εκείνη τη χρονιά η Σοφία Σακοράφα έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στην Κρήτη στον ακοντισμό. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν ήταν καλές. Και ακόμα τώρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν ήταν καλές. Παρόλα αυτά, μεγάλες επιδόσεις και μεγάλοι αθλητές βγήκαν. Βγήκαν από το μεράκι των ίδιων των αθλητών, των προπονητών, οι οποίοι δίνουν τα πάντα στην προπόνηση και καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, των γονέων και των ανθρώπων που είναι εραστές του αθλητισμού και πηγαίνουν στις τάξεις των συλλόγων, οι σύλλογοι βοηθούν πάρα πολύ και φυσικά μετά στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες. Όμως θέλω να πω το εξής. Οι ομοσπονδίες είχαν χρηματοδότηση καλή τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν πολλά λεφτά και στις ομοσπονδίες.
Γίνανε οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2004 στην Αθήνα. Λόγω αυτού του γεγονότος αναπτύχθηκαν και άλλα αθλήματα που δεν ήταν τόσο λαοφιλή και τόσο γνωστά στην Ελλάδα, όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ, το κέρλινγκ. Γίνανε τέτοια αθλήματα τα οποία... Μπάτμιντον, αθλήματα που τα μάθαμε. Ναι, αθλήματα τα οποία σιγά σιγά έγιναν πιο γνωστά στον κόσμο. Μερικά μείναν και εξακολουθούν και υπάρχουν και έχουν και μάλιστα συστάξεις τους πολύ καλούς αθλητές και με διακρίσεις στο εξωτερικό. Βλέπουμε πανευρωπαϊκές και παγκόσμιες νίκες και στο ταεκβοντό και στο τζούντο και σε τέτοια αθλήματα που έγιναν λίγο πιο γνωστά. Όμως τα χρήματα αυτά σταματήσανε, τα προβλήματα ξαναγυρίσανε πίσω, οι ομοσπονδίες. Όταν πήγα εγώ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αναγκαστήκαμε λόγω της πολύ μειωμένης χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας από το Υπουργείο Οικονομικών να περικόψουμε 30% τις ομοσπονδίες. Πέσα να μας φάνε τότε όλοι οι ομοσπονδιάρχες, οι άνθρωποι του αθλητισμού κτλ. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε μια άλλη λογική και εμείς αλλά και οι άνθρωποι των ομοσπονδιών ότι πρέπει να μαζέψουμε τα έξοδα όσο μπορούμε να συμμαζέψουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά που έχουμε και παρόλο που υπήρχαν αντιδράσεις εντούτοις με δυσκολίες μεν, αλλά συνεχίστηκαν τα αθλήματα και να υπάρχουν και οι αθλητές να βγαίνουν και οι επιτυχίες να έρχονται. Αυτό φαίνεται είναι συνυφασμένο με την ελληνική πραγματικότητα. Δυστυχώς, οι προβλήματα πάρα πολλά υπάρχουν. Βοηθούν ευτυχώς οι γονείς πάρα πολύ που δίνουν τα πάντα για τα παιδιά τους. Εγώ πάντοτε πίστευα και όταν ήμουνα και από πριν, τα λέγαμε και στα διάφορα πάνελ και στο Πανεπιστήμιο και στις ημερίδες που διοργανώναμε, και όταν ήμουνα στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και τώρα, ότι ο αθλητισμός είναι κοινωνικό αγαθό. Ότι το κράτος, η πολιτεία πρέπει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τους Έλληνες πολίτες, για τα παιδιά των Ελλήνων πολιτών να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με τον αθλητισμό και μάλιστα κοντά στα σπίτια τους. Όχι να διανύουν 2 ώρες δρόμο για να φτάσουν σε μια αθλητική δομή. Στις γειτονιές να υπάρχουν τα γήπεδα όπου να μπορούν να αθλούνται τα παιδιά. Υπάρχουν αρκετές δομές, δομές οι οποίες μάλιστα τώρα με την κρίση έχουν πρόβλημα συντήρησης. Εκεί είναι κυρίως το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν δομές, μάλιστα πριν από λίγες ώρες μιλούσα και με τον πρόεδρο του Καφτατζογλίου, με τις τελευταίες παγωνιές, έγινε απίστευτα μεγάλη ζημιά στο στάδιο. Παγώσανε σωλήνες της θέρμανσης, της ίδρευσης. Οπότε καταλαβαίνετε, ειδικά τώρα με τις παγωνιές, χρειάζονται χρήματα για να μπορούν να ξαναλειτουργήσουν όπως και στα σπίτια συνέβη, έτσι ακριβώς και στις αθλητικές δομές. Ποτέ δεν θα σταματήσω να λέω, για να το συνοψίσω όλο αυτό, ότι το κράτος, ότι η πολιτεία πρέπει και οφείλει να δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της να γυμνάζονται. Όντως υπάρχει το παράπονο, το ακούγαμε τους Ολυμπιονίκες το καλοκαίρι, ότι εμείς θέλουμε, αλλά δεν μας αφήνει το κράτος. Δηλαδή ήταν, δεν θα το πω δικαιολογία, αλλά ήταν το μόνιμο επιχείρημα, ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτή την προσπάθεια. Ζητούν δηλαδή ότι να φέρουμε τις επιτυχίες, να έρθουν να βγουν μαζί μας φωτογραφίες και από εκεί και μετά μας αφήνουν, μας ξεχνούν. Το αισθανθήκατε αυτό εσείς ως αθλήτρια? Το αισθάνθηκα. Πάντοτε όταν είσαι κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας με τα νέα ρεκόρ που κάνεις, είναι αλήθεια ότι σε προσεγγίζουν πολύ εύκολα και οι φωτογραφίες είναι δελεαστικές για πολλούς. Ίσως για αυτούς που ασχολούνται και έχουν θέσεις εξουσίας, αλλά δεν έχουν ιδρώσει μέσα στα γήπεδα από μικρά παιδιά για να δουν τι σημαίνει να γίνει κανείς πρωταθλητής ή Ολυμπιονίκης. Αυτή η διαδρομή των 10 ή των 15 χρόνων ή των 18 χρόνων ή των 12, ανάλογα και με το άθλημα, ενός ανθρώπου για να ξεκινήσει από το μηδέν και να φτάσει να γίνει πρώτος στον πλανήτη, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και εδώ κυρίως είναι η οικογένεια η οποία στηρίζει όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και οικονομικά την ιστορία, ή ως σύλλογος, μετά έρχεται η Ομοσπονδία. Βεβαίως και η Ομοσπονδία βοηθάει πάρα πολύ. Δεν θέλω να τις αδικήσουμε τις Ομοσπονδίες. Βοηθούν. Αλλά τώρα, αν σε κάποια Ομοσπονδία κάποιος δεν λειτουργεί σωστά και δημιουργούνται προβλήματα, έχουμε ακούσει κάποια παράπονα και από Ολυμπιονίκες του Ρίο. Έχω μιλήσει και μαζί τους, όπως έχω μιλήσει και με τους γονείς τους. Και έχω ακούσει για παράπονα και από τις ομοσπονδίες, από κάποιους ανθρώπους της ομοσπονδίας. Εγώ θα πω κάτι. Όταν κάποιος βρίσκεται σε μια ομοσπονδία και δεν έχει σαν σκοπό του να βοηθήσει τον Ελληνόπαιδα, τον οποιοδήποτε αθλητή υπάρχει εδώ στη χώρα μας και γυμνάζεται και βρίσκεται για άλλους λόγους εκεί, να σηκωθεί και να φύγει.
Δεν χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν τους αθλητές, τους συλλόγους, τις ενώσεις, τις ομοσπονδίες κτλ. Αλλά κυρίως τους αθλητές. Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται το ερώτημά σας, η καταφατική απάντηση ότι ναι, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν μόνο να παίρνουν από τη δόξα των αθλητών και μετά είναι παντελώς μακριά. Να ρωτήσω, πόσο δύσκολη και πόσο επίπονη είναι η ζωή αλλά και η καθημερινότητα ενός ανθρώπου ο οποίος φιλοδοξεί να γίνει πρωταθλητής? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το βίωσα, θα σας το πω. Να σας προλάβω, στη τελική ανάλυση, αξίζει τον κόπο? Αν αξίζει, εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που λένε ότι 10 φορές να γεννιόμουν, 10 φορές θα έκανα την ίδια πορεία. Βέβαια, αν είχα την εμπειρία, θα προσπαθούσα να αποφύγω κάποια λαθάκια στη διαδρομή. Συγγνώμη, και να διορθώσω κάποια πράγματα. Αλλά αξίζει τον κόπο. Καταρχήν, θέλω να πω το εξής για να μην γίνει παρεξήγηση. Αξίζει τον κόπο να ασχολούνται όλοι με τον αθλητισμό. Για λόγους υγείας, αυτό έχει να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο, υγείας, συμπεριφοράς, ψυχικής υγείας. Έχει να βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο, έχει να βοηθήσει και την κοινωνία και το κράτος. Ένα κράτος με γυμνασμένους ανθρώπους ξοδεύει πολύ λιγότερα για νοσοκομεία και έξοδα νοσηλείας και δομές πρώτων βοηθειών, δευτεροβάθμιας κτλ. Αυτό για μένα είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε. Από εκεί και πέρα, και ο πρωταθλητισμός είναι καλός, όταν όμως γίνεται με υγιή στοιχεία και δεδομένα. Δηλαδή ένας πρωταθλητισμός ο οποίος βασίζεται στις αρχές του Ολυμπισμού. Εάν πάρουμε αυτές τις αρχές του Ολυμπισμού που έρχονται από την αρχαία Ελλάδα, όπου λέμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε, θα πρέπει να είμαστε μακριά από κάθε τύπου ουσίες οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν παράνομα έναν αθλητή να στοχεύσει και να κερδίσει μία νίκη. Τότε ναι, μπορεί να κερδίσει πάρα πολλά και μέσα από τον αγώνα που κάνει για τον πρωταθλητισμό, ο στόχος δηλαδή και ο αγώνας που γίνεται για να κατακτήσεις αυτόν τον στόχο, έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτό που θέλει να γίνει πρωταθλητής. Αυτό πρέπει να είναι μία επιλογή αυστηρά δική του. Όχι των γονιών του, όχι του συγγενικού περιβάλλοντος, επειδή θέλαμε να γίνουμε αθλητές και δεν τα καταφέραμε, το παιδί μας πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αθλητής. Εγώ ήμουν πρωταθλητής, αλλά το παιδί μου δεν έγινε πρωταθλητής. Ασχολήθηκε με τον αθλητισμό. Μέχρι εκεί που ήθελε. Από τη στιγμή που ήθελε να σταματήσει και δεν ήθελε να ξαναπάει στο γήπεδο, σταμάτησε. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Θα αφήσουμε τα παιδιά, αν είναι δική τους η επιλογή να συνεχίσουν, τότε χαράσουν μια άλλη πορεία ζωής. Για μένα αυτή η πορεία ζωής που την είχα χαράξει κιόλας, δεν είναι αυτό που μερικές φορές, ξέρετε, και εγώ παρασύρωμαι και λέω, κάναμε θυσίες. Να σας πω ότι για πρώτη φορά έκανα διακοπές 34 χρονών σε θάλασσα. Αλλά αυτό για μένα δεν με πειράζει και πάλι το ίδιο θα έκανα. Ήταν τρόπο ζωής. Αυτή ήταν η ζωή μου. Εγώ την επέλεξα, εγώ ήθελα. Να χάσω κάποια άλλα πράγματα, Σαββατόβραδα, κάποια γλέντια, κάποια ξενύχτια, κάποια αυτά. Να μην τα έχω, αλλά να έχω έναν άλλο τρόπο ζωής. Αυτό ήταν αυστηρά επιλογή δική μου. Δεν το μετάνιωσα ποτέ και μου έκανε πάρα πολύ καλό στη ζωή μου. Εφόσον επομένως είναι επιλογή των παιδιών, είναι ωραίο να το χαράξουν, να χαράξουν μια τέτοια διαδρομή και να την κάνουν. Πάντοτε όμως κάτω από τις αρχές του Ολυμπισμού. Σεβόμενοι πάντοτε τον συνάνθρωπο. Και όχι με δόλιες μεθόδους και μέσα. Δύο θέματα σε μία ερώτηση για να πάμε και στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά και με την Καλή Πάτηρα, με την οποία θέλω να ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρώτο, αν στην πολιτική υπάρχει star system, και δεύτερον, η κούλα Γιαννακίδου, τι θα αλλάζει στη Θεσσαλονίκη, την πολιτική αλλά και τον αθλητισμό? Στην πολιτική εγώ πιστεύω ότι υπάρχει star system. Και θα σας πω, σήμερα καθόμουν στην τηλεόραση, έβλεπα ποιοι περνούσαν από διάφορα πάνελς. Αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση υπάρχουν και εκπομπές, αυτές που παλιότερα τις λέγαμε μεσημεριανές, αλλά που είναι εκπομπές ποικίλης ύλης, δηλαδή ασχολούνται και με τη μαγειρική και με τη μόδα και είναι και πολύ ωραία το πρωί και κάνουν συντροφιά και σε πάρα πολύ κόσμο. Ίσα-ίσα δεν έχω να πω κάτι εναντίον αυτών των εκπομπών, αλλά τώρα τελευταία βλέπω ότι ασχολούνται και με την πολιτική αυτές οι εκπομπές. Πέρα από την επικαιρότητα που μπορεί να συμβαίνει και να κάνουν συνδέσεις, καλούν και διάφορα πρόσωπα. Έχω παρατηρήσει το εξής. Star system αν υπάρχει. Αυτοί που θεωρούνται star είναι αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται πάρα πολύ στην τηλεόραση. Κάποιοι εμφανίζονται στην τηλεόραση για περίεργους λόγους. Για μένα δηλαδή
Είναι περίεργο, εφόσον εγώ είμαι πολιτικός ή είμαι βουλευτής, να μην καλούμε στην τηλεόραση για τις θέσεις μου, για τα έργα μου και να με καλούν για μία βλακεία που είπα σε μία δήλωση, σε ένα μικρόφωνο, μπροστά σε μία εκδήλωση. Έχω πει, βλέπω βουλευτές ή πρώην βουλευτές που είπανε τερατουργήματα, πράγματα τα οποία προηγουμένως το χαρακτήρισα και βλακίες, δηλαδή που όλος ο κόσμος αναρωτιόμαστε και λέμε είναι δυνατόν να είναι βουλευτής και να λέει αυτή την κουβέντα ή να λέει αυτή την άποψη. Και όμως αυτό μετά, από την άλλη μέρα, παίζει σε όλα τα κανάλια, σε όλες τις εκπομπές, συνδέσει. Αυτό είναι, για μένα είναι ένα κακό star system. Δίνει τη δυνατότητα στον άλλο να προβάλλεται ασύστολα και απίστευτα πολύ. Και όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ψηφίζει γιατί βλέπει πάρα πολύ έναν άνθρωπο στο γυαλί. Οπότε και υπάρχει και κακό κάνει. Για μένα star θα ήταν στην πολιτική αυτός ο οποίος έχει σπουδαίο λόγο και κάνει και σπουδαίο έργο. Και έχει προπαντός πάνω απ' όλα σοβαρότητα. Πρέπει να σέβεται τον κόσμο, να σέβεται την κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα που η κοινωνία υποφέρει, που η κοινωνία πονά, υπάρχει κρίση, έξω γίνεται χαμός. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, ούτε θέλω να λαϊκίσω, αλλά πρέπει να σέβονται πάνω απ' όλα αυτόν τον κόσμο που δίνει τον αγώνα του στην καθημερινότητά του. Επομένως, αυτό το star system που υπάρχει για μένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Και το βλέπω να λειτουργεί. Αλλά με ρωτήσατε και κάτι άλλο. Τι θα αλλάζατε στη Θεσσαλονίκη, γιατί... στην πολιτική και στον αθλητισμό. Στον πολιτική και στον αθλητισμό. Στη Θεσσαλονίκη, καταρχήν θα πρέπει στη Θεσσαλονίκη, κατά την άποψη τη δική μου, να ξεφύγουμε λίγο από αυτό το κόμπλεξ της δεύτερης πόλης, της επαρχιώτικης, με την, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, θεωρούμενης έννοιας, ναι, και νοοτροπίας, και να είμαστε διεκδικητικοί. Αυτό το είδα στην Αθήνα. Είδα ότι εμείς ζητάμε ή κάνουμε τα αιτήματά μας και μετά αφήνουμε να πάρουν τα πράγματα θέσεις. Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει να είμαστε διεκδικητικοί. Αυτό που μας αξίζει και μας αξίζουν πραγματικά, πρέπει να τα διεκδικούμε συνεχώς. Με τον ωραίο τρόπο, με τον πιεστικό τρόπο, δεν ξέρουμε ποιον τρόπο θα επιλέξουμε, αλλά πρέπει συνεχώς να διεκδικούμε. Πολλά πράγματα θα άλλαζα στην πόλη, και στην πόλη και από πλευράς πολιτικής ή κοινωνικής, θα έλεγα, αλλά και στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό, ειλικρινά, εγώ, αν μου λέγατε τι θα θέλατε να είχε η Θεσσαλονίκη, ήταν αθλητικούς χώρους πολύ κοντά στις γειτονιές παντού. Να μην χρειάζεται το παιδί να κάνει μεγάλη διαδρομή για να πάει να γυμναστεί. Και τα σχολεία και οι αυλές των σχολείων και τα κλειστά γυμναστήρια στα σχολεία να μπορούν να αξιοποιηθούν στο μέγιστο από το μεσημέρι και μετά, όπου δεν λειτουργούν πλέον ως σχολεία, αλλά υπάρχουν δομές εκεί πέρα. Θα μπορούν αυτές και με τη βοήθεια των Δήμων, όπου ανήκουν πλέον τα σχολεία στους Δήμους, να λειτουργούν και να δώσουν έτσι διέξοδο. Υπάρχουν κάποια που λειτουργούν. Υπάρχουν κάποια που έχουν και προβλήματα. Μπορούν να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να μπορούν να αποδοθούν στην τοπική κοινωνία. Να είναι με ασφάλεια αυτές οι δομές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει κανείς να κοιτάξει είναι να υπάρχει ασφάλεια και να μπορούν, εφόσον έχει τελειώσει το σχολείο το μεσημέρι και έχουν φύγει οι μαθητές, όλο αυτό το διάστημα από τις 2-3 η ώρα και μέχρι τις 10 το βράδυ, γιατί να είναι κλειστά και να μην λειτουργούν. Ξέρετε πόσοι σύλλογοι τοπικοί μπορούν να μπουν εκεί μέσα και να κάνουν τις προπονήσεις τους, είτε είναι γυμναστική, είτε είναι τραμπολίνο, είτε είναι μπάσκετ, βόλι, αθλήματα δηλαδή που γίνονται σε κλειστούς χώρους. Όσον αφορά την πολιτική, πέρα από την διεκδίκηση που είπα, είναι ότι στη Θεσσαλονίκη μονίμως παραπονιόμαστε ή βάζουμε θέματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και καμιά φορά, πραγματικά και εμένα μου έπιανε το παράπονο καμιά φορά ότι η Θεσσαλονίκη μένει πίσω. Δεν πρέπει να μείνει και όλοι οι πολιτικοί, σε οποιοδήποτε κόμμα και να ανήκουν στη Θεσσαλονίκη, αυτό πρέπει να το έχουν πάντα στο μυαλό τους, ότι είτε κατεβαίνουν κάτω σαν βουλευτές, είτε κατεβαίνουν κάτω γιατί έχουν πιάσει μια θέση, είτε υφυπουργού, είτε υπουργού, είτε οτιδήποτε άλλο, να μην ξεχνούν ότι αυτή η πόλη τους ανέδειξε και ότι χρωστούν σε αυτήν την πόλη. Και πρέπει να προσπαθούν να βοηθήσουν μέσα από το αντικείμενο το δικό τους ή το Υπουργείο το δικό τους ή την υπηρεσία τη δική τους, να λύνονται τα δίκαια προβλήματα τα οποία τίθενται από τη Θεσσαλονίκη συνεχώς. Και δεν είναι λίγα. Ωραία. Βάλατε αρκετά θέματα στο τραπέζι. Θα περάσουμε στο αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συζητήσουμε την κυρία Γιάννα Κίδου τα θέματα που αφορούν την Καλή Πάτηρα.